χαρά είναι μεγάλη. Θέλω πλέον με την πρώτη ευκαιρία ως Δήμαρχος να ευχαριστήσω για την βοήθεια, την υποστήριξη σε δύο πράγματα που σας τα ζήτησα πριν αναλάβω και ήδη έχουν υλοποιηθεί. Αναφέρομαι στο θέμα της ενίσχυσης για την καθαριότητα και την βραδινή αποκομιδή. Ήδη το σχέδιο εφαρμόζεται και νομίζω ότι θα διαπιστώσετε και τη διαφορά στην εικόνα της πόλης σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Και το δεύτερο που ήθελα να σας το ανακοινώσω σήμερα, η παρέμβασή σας για την Πλατεία Ελευθερίας, όπου εγώ σας υποσχέθηκα ότι στο πρώτο τετράμινο θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη έχουμε ανάδοχο, τον οποίο στο επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να ανακοινωθεί. Μόλις σε 4 μήνες το έργο δημοκρατήθηκε και νομίζω πως αν δεν έχουμε τις γνωστές ανταγωνιστικές διαδικασίες, τον Οκτώβρη μπορεί να θεμελιωθεί η Πλατεία Ελευθερίας μετά από πολύ καιρό προσπάθεια. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία, να πω για ακόμα μια φορά πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και μας δίνεται η ευκαιρία για πρώτη φορά να συναντηθούμε εντός του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία, όπως θεσμικά έχουμε την υποχρέωση με τον Δήμαρχο της Πρωτεύουσας. Και βέβαια νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι ήδη ορατά. Και εγώ ως ένας βουλευτής με Αλφα Θεσσαλονίκης, αλλά και άνθρωπος που έρχεται στην πόλη κάθε μήνα, πιστεύω ότι βλέπω ήδη μια ουσιαστική διαφορά στα θέματα της καθαριότητας. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε μια έκτακτη χρηματοδότηση από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και ένα σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, καθώς είστε στην αρχή της θητείας σας, είμαστε και εμείς στην αρχή της δεύτερης τετραετίας, πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια τεράστιο πρόοδο Θεσσαλονίκη προς το καλύτερο. Μόλις σήμερα βρεθήκαμε στο αμαξοστάσιο των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία ήδη αρχίζουν και κινούνται στα πρώτα δρομολόγια προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι 110 λεωφορεία. Μέχρι τον Ιούνιο όλα θα κυκλοφορούν. Μιλάμε για το 1/3 των λεωφορείων της πόλης, υπερσύγχρονα, αθόρυβα, με κλιματισμό, με ράμπες για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Το μετρό, μετά από πάρα πολλές ταλαιπωρίες, είμαστε πια απολύτως βέβαιοι ότι θα δοθεί προς χρήση στους Θεσσαλονικείς πριν τα τέλη του έτους. Και βέβαια, να επισημάνω το γεγονός ότι στην πόλη υπάρχει μια μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα από τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στην φιλοξενία, στην καινοτομία, στην υγεία, πέριξης πόλης σε σημαντικές υποδομές μεταποίησης. Και αυτό κάτι λέει για το πώς όλοι αντιλαμβάνονται το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι έχουμε λόγο να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και να πω, χαίρομαι κιόλας, γιατί η πόλη δεν πρέπει να κοιμηθεί πολύ το βράδυ. Τουλάχιστον πιο πολύ εμπασχερτώσει, για να μην μπω κι εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Χάρηκαν για το πρωτάθλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί είχαμε ένα εξαιρετικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και τελικά κέρδισε το πρωτάθλημα, η καλύτερη ομάδα για το πρωτάθλημα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό αυτό για την πόλη. Αλλά σήμερα το πρωί η πόλη ήταν καθαρή. Το πρωί σημαίνει ότι κάποιοι δούλεψαν το βράδυ. Ακριβώς. Για να φροντίσουν να διαχειριστούν τα γλέντια τα οποία έγιναν χθες.